Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εισηγήθηκε ομόφωνα ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του Γενικού Γραμματέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέτρου Σιούλη, η καινούργια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών να φέρει το όνομα του εκλειπώντος, όπως επίσης και η Νομαρχιακή Ορχήστρα. Τέλος, το Νομαρχιακό Συμβούλιο εισηγήθηκε να ονομαστεί κάποια οδός της πόλης των Γρεβενών με το όνομα του εκλειπώντος. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τον απρόσμενο και αδόκητο χαμό του Γενικού Γραμματέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Πέτρου του Σιούλη. Ο Πέτρος, εκτός από φίλος πολλών από εμάς, αν όχι όλων μας, αλλά και συνεργάτης, υπήρξε στη σύντομη αλλά τόσο έντονη ζωή του ένας άνθρωπος με βαθιά αυτοδιοικητικά οράματα για τον νομό Γρεβενών. Διατέλεσε δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης του πρώην δημάρχου κ. Βάιου Βάιου το 1994, εκλεγής μάλιστα μέσα στους πρώτους σε σταυρούς δημοτικούς συμβούλους. Διατέλεσε υποψήφιος νομάρχης το 2002 και αρχηγός της Μίζωνος μειοψηφίας εν συνεχεία ως νομαρχιακός σύμβουλος από το 2003 μέχρι και το 2006 νομαρχούντος του κ. Ρίγκου. Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών από το 2007 μέχρι και το θάνατό του, με σκέψεις και ιδέες που αγκαλιάστηκαν λίγο ή πολύ από όλους μας. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να δανειστούμε λίγο από τον χρόνο των θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης, για να τιμήσουμε αυτό τον εκλεκτό συμπατριώτη μας, με λίγα λόγια για τη ζωή του και το έργο του, από τους αρχηγούς των παρατάξεων. Κύριε Νομάρχα, έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος, γιατί ο Πέτρος, πέρα από συνεργάτης, πέρα από όλα αυτά που είπες, Πρόεδρε, ήταν και φίλος. Και αυτό είναι η πιο σημαντική ιδιότητα, τουλάχιστον προσωπικά για μένα. Θα αναγνώσω την επιστολή την οποία απέστειλα στον τύπο. Προσπάθησα μέσα σε λίγες γραμμές να αποδώσω αυτό που έχω ζήσει κοντά και δίπλα στον Πέτρο. Την αποχαιρετιστήρια επιστολή στον φίλο και αδερφό στη ζωή, Πέτρο. Τώρα που τα δάκρυα στεγνώνουν, τώρα που η έλλειψή σου πονάει πιο πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω αν αυτό που ζούμε είναι αλήθεια ή ένας εφιάλτης που ακόμη δεν τέλειωσε. Ο Πέτρος, ο άνθρωπος που λάτρεψε τα Γρεβενά, ο άνθρωπος που πίστεψε στους ανθρώπους των Γρεβενών, στους νέους των Γρεβενών, ο οραματιστής, ο πρωτοπόρος, ο επαναστάτης, ο ανατρεπτικός, ο απρόβλεπτος, ο Τσε Γκεβάρα των Γρεβενών, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Απρόβλεπτη η φυγή του, απρόσμενη και θυελώδης. Τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα όπως συνήθιζε μόνο ο ίδιος. Μοναδικός και άγκακος. Χωρίς εμπάθειες, ήξερε να συγχωρεί και να κοιτά μπροστά. Αυτοσαρκαζότανε, κάνοντας αυτοκριτική. Μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά, ένας αγαθός γίγαντας. Πίστευε και μαχόταν για τα Γρεβενά που αγαπούσε και λάτρευε. Για το Στερεοσκοπείο, το Κέντρο Παλαιοντολογίας, την Ομαρχιακή Ορχήστρα, το Rock Festival, τη Γιορτή των Χρωμάτων, το Ποντιακό Θέατρο, για τους νέους και τις νέες των Γρεβενών. Δεν καταλάβαινε από ψηλά καπέλα, έδινε το στίγμα σε όλους. Αυθεντικός και γνήσιος, ο δικός μας Πέτρος, ο φίλος, ο αδερφός. Αυτός που αγαπούσαμε, αυτός που αγαπάμε, αυτός που είχαμε και θα έχουμε για πάντα στην καρδιά μας. Τον αφισβητούσανε, τον απαξιώσανε, αλλά τους έκλεισε το στόμα. Του στέγνωσε τις πένες της σχολής. Τον δικαίωσε η κοινωνία, ο απλός κόσμος, οι νέοι. Πέτρο, ήσουν περήφανος για την Κατερίνα, την πολύ αγαπημένη σου κορούλα, την Παναγιώτα, τον Νούλη, τη μητέρα σου. Και αυτοί περήφανοι για σένα. Σε καμάρωναν. Χαίρονταν και θαύμαζαν για όλα αυτά που ανιδιωτελώς οραματίστηκες, σχεδίασες, πάλεψες και υλοποίησες. Ξέρουν ότι ήσουν και θα είσαι κοντά τους και να είσαι σίγουρος ότι θα τους δεις όπως εσύ επιθυμούσες. Δεν σε ξεχνάμε, δεν σε λησμονούμε. Σε νιώθουμε, σε αγαπάμε. Θα σε θυμόμαστε, Πέτρο, θα σε θυμόμαστε, φίλε, θα σε θυμόμαστε, αδελφέ. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω δύο προτάσεις και μία πρόταση για εισήγηση. Για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που ήταν εν ενεργεία Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τίμησε γενικότερα το θεσμό της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Άμεσα, πολύ σύντομα, μέσα στο μήνα, παραδίδεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το επόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Από το επόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο θα συνεδριάζουμε πλέον στην αίθουσα αυτή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να δέχεται και συνεδριάσεις αλλά και άλλες εκδηλώσεις. Πρότασή μου είναι προς τιμήν του Πέτρου του Σκιούλη η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων να ονομαστεί σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Πέτρος Σκιούλης. Η ΔΕ Νομαρχιακή Ορχήστρα, που ήταν ένα από τα δημιουργήματα που πίστεψε όσον αφορά την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση των Γραβενών, προς τιμήν του να ονομαστεί Νομαρχιακή Ορχήστρα Πέτρος Σκιούλης. Και η πρότασή μου είναι, η τρίτη πρόταση είναι να εισηγηθούμε προς το Δήμο, είναι κάτι που αφορά το Δήμο, αν υπάρχει κάποια οδός χωρίς όνομα να ονομαστεί προς τιμήν του Πέτρου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρίγκο, έχετε το λόγο. Πέτρος Σκιούλης. Αυθόρμητος, ειλικρινής, ευθύς, καθαρός με καθάριο βλέμμα και μάτι αητήσιο, ευθυντενής με περισσή θωριά. Δραστήριος, ενεργητικός, αυστηρός όταν χρειαζόταν, ενίοτε παρορμητικός, πάντα όμως ορμητικός και χυμαρόδης. Σοβαρός αλλά με χιούμορ, ρομαντικός, διορατικός, γεμάτος ριζοσπαστικές ιδέες που τις υπερασπιζόταν με πάθος και αυταπάρνηση. Πατριώτης, αθεράπευτα γρεβενιώτης, αγαπητός στις παρέες και ιδιαίτερα στην νεολαία. Γεμάτος καλοσύνη, μιλιχιότητα, ευγενική και φελική συμπεριφορά, με καρδιά και ψυχή μικρού παιδιού. Η παρουσία του ήταν πάντα θετική, το παράστημά του επιβλητικό. Επιβαλόταν με τον τρόπο του, την καλή του συμπεριφορά, την καλοσύνη του και τη ζεστασιά. Συνενετικός, δίκαιος, αντικειμενικός, με ήθος και αξιοπρέπεια, διέθεσε τον εαυτό του στην επιστήμη, την κοινωνία και την πολιτική, γεμάτος πολιτικό πολιτισμό. Ως αντίπαλος ποτέ δεν υπερεύαινε τα εσκαμμένα. Υπερασπιζόταν τις ιδέες του και τα δίκαια πάντοτε με σωστό και δίκαιο τρόπο. Προσινής και ευπροσίγορος, ποτέ δεν προσέβαλε τον αντίπολο με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και επιθετικούς προσδιορισμούς. Ήταν πολιτικός με αγωγή και διαγωγή. Ήξερε να τιμά και να αναγνωρίζει τον αντίπαλό του. Δεν πίστευε στον κανιβαλισμό της πολιτικής. Στη φαρέτρα του πολιτικού του λεξιλογίου δεν υπήρχε το ψέμα. Πιστεύω ότι είχε ένα τεράστιο απόθυμα ηθεών και προτάσεων για την πολιτική και την εξυγίανση του τόπου, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να κάνει πράξη. Διάστηκε να φύγει και άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην παράταξή του, όσο και σε όλους εμάς που τον βλέπαμε με αγάπη, συμπάθεια, αλλά και προσδοκία. Τα Γρεβενά είναι φτωχότερα. Η οικογένειά του και οι συγγενείς του ορφανοί. Εμείς όλοι χάσαμε ένα φίλο, ένα καλό πατριώτη, ένα πραγματικό ευπατρίδι, ένα νέο άνθρωπο πολλά υποσχόμενο. Φίλε Πέτρο, να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Έχουμε από σένα τις καλύτερες αναμνήσεις.